Με αίμα βάφτηκε η μαύρη μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι διέκοψαν βία τη συνεδρίαση στο Κογκρέσο, όπου θα επικυρωνόταν η νίκη του Τζο Μπάιντεν. Άλλοι 3 άνθρωποι, μία γυναίκα και 2 άνδρες, σκοτώθηκαν στο χώρο του Καπιτολίου εξαιτίας έκτακτων ιατρικών περιστατικών, ενώ τα ακριβή αίτια των θανάτων τους θα διαπιστωθούν από τους ιατροδικαστικούς. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Την επιδρομή στο Καπιτόλιο σχολιάζουν πολίτες της Καβάλας. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δυστυχώς δεν σέβονται τη δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εμένα σαν πλανητάρχης νομίζω είναι ένα τίποτα ο Τραμπ. Αυτά που δημιούργησε στο λαό του. Το αιματοκύλισμα ποιος θα το δημιουργήσει, εγώ? Αυτός δεν ήταν υπεύθυνος. Οι εικόνες από την έφοδο στο εμβληματικό κτίριο στην καρδιά της Αμερικανικής πρωτεύουσας εγγράφονται και στιγματίζουν την ιστορία, θα μας αναφέρει το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων. Φυσικά είναι κατά της δημοκρατίας τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Ο Τραμπ μέσω μαζικών ενημερώσεων και γύρω στο Twitter κίνησε τους υποστηρικτές του, βασικά μερικούς υποστηρικτές, γιατί δεν πιστεύω ότι στην Αμερική είναι όλοι έτσι, όλοι οι υποστηρικτές του Τραμπ, γιατί το ψήφισε πολύ μεγάλο μέρος στις εκλογές πριν 4 χρόνια. 5-4 πρέπει να ήταν. Οπότε το επιθετικό μέρος, το άκρο του Τραμπ, φέρθηκε πολύ παράλογα. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι κατά της δημοκρατίας, αλλά φυσικά η Αμερική όταν είναι σαν πρότυπο, σαν μια ήπειρο πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες, δεν πρέπει να φέρονται έτσι. Ήταν γελίο. Ήταν μια κακή σκέψη του Τραμπ, δεν έπρεπε να γίνει. Και φυσικά ο Τζο Μπάιντεν έχει δίκιο, δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Το να εισβάλλουν στο Καπιτόλιο ακροδεξί του Τραμπ ήταν, νομίζω, μια πολύ κακή αρχή για το 2021, κυρίως για την Αμερική, γιατί το πλήγμα που πλέον ο Τζο Μπάιντεν έχει καλύψει, γιατί τώρα αυτός παίρνει την εξουσία, αυτός πρέπει να δικαιολογηθεί για όλα αυτά, είναι μεγάλο. Αλλά υπομονή, έφυγε ένα κακό από τον κόσμο μας, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Ναι, φυσικά, και όταν λέμε ότι η Αμερική τηρεί όλους τους κανόνες, το Σύνταγμα κλπ, η γερουσία και όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι εκεί πέρα με αυτά τα επεισόδια δεν πήγαν καλά. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, και δεν μπορεί να έρθει η νέα τάξη να κυβερνήσει τώρα. Έχουν προβλήματα, ας πούμε. Θεωρείτε ότι έχει μερίδιο ευθύνης και ο Τραμπ? Από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον, ο Τραμπ ήταν... με αυτούς τους λόγους που έβγαλε και επηρέασε τον κόσμο. Τους παρακίνησε. Με τις διαδηλώσεις αυτές που στήθηκαν, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν επηρέασε. Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά, θα έρθει πάλι η ηρεμία στην Αμερική, στο λαό, για να προχωρήσει η δημοκρατία. Γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία? Δεν έχουμε σίγουρα όμως ανθρώπους που εισβάλλουμε όπλα. Ο Παπαδόπουλος μας έκλεινε να πούμε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτοί μας κλείνουν όλη την ημέρα. Τι δημοκρατία είναι? Για ποια δημοκρατία μιλάς, κορίτσι μου? Οπότε δεν υπάρχει γενικότερα ο θεσμός? Επειδή δεν γεννηθήκατε τότε. Τότε ήταν ο Χριστός αιώνας του Περικλέως. Τώρα ο κόσμος πεινάει, σέρνεται. Αυτά δεν τα βλέπετε? Μόνο για την Αμερική κοιτάτε.